το οποίο δημιουργεί και κάποιες έτσι περιέργειες δικές μας. Θα μας λύσει όμως εδώ ο μαέστρος μας, ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι με τέτοιες πρωτότυπες εκπομπές. Εσείς κυρίως να συνεχίσετε με τέτοια πρωτότυπα πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτότυποι. Νομίζω ότι όλα έχουν γίνει στην Αμερική, μετά στην Ευρώπη, μετά έχουν γίνει και εδώ. Νομίζω απλώς να είμαστε αξιοπρεπείς και να έχουμε ένα ήθος. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, τίποτα άλλο. Πρωτοτυπία νομίζω πως δεν υπάρχει πια στην τηλεόραση. Όλα έχουν γίνει. Έχει μεγάλη σημασία να προσπαθείτε να μην επιλέγετε ό,τι επιλέγουν και τα άλλα κανάλια. Ναι. Να βάζετε και κάτι άλλο. Και νομίζω ότι ήταν τιμή μας για σήμερα. Η εμφάνιση της Junior. Μας ήρθατε από την Κόρινθο σήμερα. Από την Κόρινθο. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Με τα όργανα και τα παιδιά. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, θα θέλω να ξεκινήσουμε έτσι να σας κάνω μια-δύο ερωτησούλες. Πόσο προκύπτει αυτό, δηλαδή, είναι παράξενο. Θετικά παράξενο. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να προβάλλουμε την jazz και μάλιστα την παραδοσιακή jazz, η οποία μέχρι τότε ήταν θαμένη, δεν τα ακουγόταν πουθενά δηλαδή. Την κλασική jazz. Ναι. Το στυλ αυτό της Νέας Ορλεάνης. Mm. Πριν από 13 χρόνια, φέτος κλείνουμε, με ένα φεστιβάλ στην Κόρινθο, το οποίο και παρέμεινε μοναδικό τελικά στην περίοδο αυτή, μια ορχήστρα της Στίγμα, η οποία σηματοδότησε πριν από 10 χρόνια, φέτος το 96 κλείνει 10 χρόνια δραστηριότητας, και πριν από 2 χρόνια αρχίσαμε να δημιουργούμε την Junior, η οποία αποτελείται από νέα παιδιά που έχουν ανθίσει μέσα από το φεστιβάλ Jazz Κορίνθου. Ηλικίες? Από 11 χρόνων που είναι η θηγατέρα μου, 11,5, 12 ο Νικολάκης, μέχρι 17-18 χρόνια. Τα οποία στα τελευταία αυτά 2 χρόνια έχουν αρχίσει και δημιουργούν στο ίδιο στυλ με εμάς, μέσα από την παράδοση της Ορλεάνης. Το ρεπερτόριό τους επελέγει ακριβώς γιατί είναι στο ίδιο κλίμα με εμάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν το θέλανε να μπουν μέσα στο κλίμα. Γιατί βλέπανε, παρελάζουμε στην Κόρινθο για να καταλάβετε κάθε χρόνο, στο φεστιβάλ που κάνουμε, 200-300 μουσική. Τους αρέσει λοιπόν να ανεβαίνουν και αυτοί στα αυτοκίνητα πάνω, να παίζουν στους δρόμους αυτό το στυλ, το street parade, να κάνουν αυτοσχεδιασμούς μαζί με τους μουσικούς αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό. Και σιγά σιγά δημιουργήσαν αυτή την ορχήστρα με την καθοδήγηση στη δικιά μου. Δεν είμαι μαέστρος, είμαι απλώς διευθυντής της ορχήστρας. Τους καθοδηγώ, τους βοηθάω. Από εκεί πέρα διαβάζουν μόνοι τους, έχουν το δασκαλό τους ο καθένας τους, όσον αφορά την πρόοδο στο. Εσείς δεν έχετε, κύριε Φιλιππίδη, μουσικές γνώσεις? Έχω μουσικές γνώσεις, παίζω σαξόφωνο και τους βοηθάω από εκεί. Δεν μπορείτε να είστε απλώς ένας διοικητικός διευθυντής, κάποιος ήταν ο μουσικός υπεύθυνος. Δεν είμαι μουσικός με την έννοια ότι δεν έχω τέτοια πτυχία, ας πούμε. Ναι. Είμαι δικηγόρος, από εκεί πέρα ασχολούμαι με τη μουσική χρόνια ολόκληρα. Το σαξόφωνο το έμαθα πριν από 10 χρόνια και το κλαρίνο. Μεγάλος δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να δώσω και εγώ τις εμπειρίες μου από την. Όμως σε ένα μουσικό ερώτημα κάποιου παιδιού μπορείτε να απαντήσετε, έτσι. Βεβαίως. Δεν είστε. Και αν εκτός... δεν είμαι έτοιμος να τα απαντήσω εκείνη τη στιγμή, θα τα απαντήσω κάποια στιγμή όταν το μελετήσω. Πάντως δεν νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά τεχνικά. Να πιστεύω ρωτήσω. Ότι έχουν τέτοιες ικανότητες όλα τους και διαβάζουν και πιστεύω ότι έχουν και προοπτική να δείξουν κάποτε. Λάβετε υπόψη σας ότι σαν μεγάλη ορχήστρα, μη σε στίγμα, η μεγάλη δηλαδή, κάποια στιγμή έχουμε κάποια προβλήματα. Η τούμπα, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να παίξει σήμερα. Παίρνω τον Κώστα και του λέω: έλα να παίξει. Ή μια μέρα εγώ δεν μπορώ να αντέχω να παίξω γιατί είμαι χάλια στην υγεία μου. Χωνάζω τον Βασίλη, του λέω: Βασίλη, έλα παίξει στη θέση μου. Και μας καλύπτουν πλήρως όλοι. Να ρωτήσω κάτι. Εκτός από τις παρελάσεις που κάνετε στην Κόρινθο, υπάρχει χώρος για τέτοια ακούσματα jazz? Δηλαδή τα παιδιά εμφανίζονται πουθενά αλλού? Έχουν ευκαιρίες τέτοιες? Έχουμε ευκαιρίες. Συνήθως βέβαια δεν μπορούν να παίξουν σε μπαρ που παίζουμε εμείς οι μεγάλοι. Αλλά παίζουν συνήθως σε συναυλίες που κλείνονται, είτε γιατί το θέλει ο Ερυθρός Σταυρός, παράδειγμα, και προσφερόμεθα να το κάνουμε, είτε γιατί κάποιος σύλλογος μας καλεί, και υπάρχουν τέτοιες πολλές ευκαιρίες που μπορούν να δείξουν το... Να πάρουμε την πρώτη μουσική μας γεύση και μετά θα ήθελα μαζί να μας συνοδεύσετε, να γνωρίσουμε τα παιδιά και να τους κάνουμε κάνα δύο ερωτησούλες στα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε? Έχουμε επιλέξει σαν πρώτο θέμα το Mack the Knife. Ωραία. Μια γνωστή μελωδία, τουλάχιστον πολύ τραγουδισμένη από τον Louis Armstrong. Εξάλλου είναι για όλους πρότυπο ο Louis Armstrong. Σε μουσική του Kurt Weill, έτσι, από την όπερα της Πεντάρας. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την όπερα, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα θέμα διαμορφωμένο αυτόνομο στο Dixieland. Και, ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Βεβαίως. Πήγαμε. Βεβαίως. Για πάμε.